Ο Ρικ περπατούσε στην παραλία και συνάντησε μια πανέμορφη κοπέλα, την Άμι. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και της ζήτησε αμέσως να βγουν ραντεβού. Αλλά η Άμι είπε ότι ο Ρικ θα έπρεπε να ζητήσει την άδεια του πατέρα της. Τον οδήγησε σε μια παρέα 3 ανδρών που κάθονταν σε ξαπλώστρες. Βοηθήστε τον Ρικ να αναγνωρίσει τον πραγματικό πατέρα της Άμι. Αυτός ο άντρας στα δεξιά έχει ένα κολλιέ παρόμοιο με αυτό της Άμι. Μάλλον αυτός είναι ο άντρας. Η Γιάν ξύπνησε σε ένα ανατριχιαστικό δωμάτιο. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, αλλά παρατήρησε ένα σημείωμα στον τοίχο. Το κλειδί είναι κρυμμένο σε ένα μυστικό μέρος. Επίσης, μια βελόνα με μια κλωστή ήταν συνδεδεμένη με το σημείωμα. Βρείτε το μυστικό μέρος και βοηθήστε τη για να δραπετεύσει. Εδώ είναι. Αυτές οι ραφές είναι φτιαγμένες με την ίδια κλωστή. Ο Τομ είναι επαγγελματίας απατεώνας. Πουλάει αυτοκίνητα κακής ποιότητας. Μια μέρα αντιμετώπισε τις συνέπειες των πράξεών του. Κάποιος γρατζούνισε το αυτοκίνητό του και έγραψε πάνω του τη λέξη «απάτη». Ο Τομ κοίταξε το ημερόλογιο του και ανέκρινε 3 υπόπτους μεταξύ των πρόσφατων πελατών του για να βρει ποιος το έκανε. Ο Γουίλ είπε ότι το αυτοκίνητό του τον είχε εξυπηρετήσει μια χαρά. Η Κέλλη δεν χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό της γιατί είχε φύγει για επαγγελματικό ταξίδι για 2 μήνες. Και η Άμι είπε ότι ο ψυχολόγος της τη συμβούλευσε να μάθει να συγχωρεί τους πάντες. Ποιος λέει ψέματα? Είναι η Άμι. Το χρώμα του βερνικιού των νυχιών της είναι το ίδιο με τις γρατζουνιές στο αυτοκίνητο. Ο Ρίχαρντ υπέγραψε πρόσφατα μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων. Ήθελε να μοιραστεί τα καλά νέα με τη σύζυγό του Κέλλη, αμέσως. Έτσι πήγε στο γυμναστήριο της, αλλά η ρεσεψιονίστ Φίωνα δεν τον άφησε να μπει γιατί δεν είχε ρούχα προπόνησης. Η Φίωνα πήγε να αναζητήσει η ίδια τη σύζυγό του Ρίχαρντ. Μπορείτε να τη βοηθήσετε να προσδιορίσει ποια από αυτές τις γυναίκες είναι η σύζυγος του Ρίχαρντ. Αν προσέξατε τις λεπτομέρειες θα παρατηρήσετε ότι η Κέλλη πρέπει να έχει ξανθά μαλλιά. Ήταν στο κοστούμι του Ρίχαρντ, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα με τα καστανά μαλλιά δεν είναι αυτή. Αν και αυτές οι 2 κυρίες είναι δίδυμες, μόνο η μία φοράει βέρα, επομένως η 3η κυρία είναι η γυναίκα του Ρίχαρντ. Ρίξτε μια ματιά σε αυτή την εικόνα, μπορείτε να εντοπίσετε κάτι περίεργο. Αυτό το μπρόκολι δεν ταιριάζει με το συνολικό μοτίβο. Ο Πέτερ είναι ένας κυνηγός φαντασμάτων και ο blogger μια μέρα στις Halloween έλαβε ένα ανώνυμο γράμμα, το οποίο έλεγε ότι ένα πραγματικό φάντασμα πετούσε γύρω από το τοπικό πάρκο στο κέντρο της πόλης. Ο Πέτερ μάζεψε τον εξοπλισμό του και έτρεξε στο πάρκο. αλλά όταν έφτασε στον περιγραφόμενο προορισμό, είδε ένα πλήθος ανθρώπων με αποκριάτικες στολές. Μπορείτε να δείτε το πραγματικό φάντασμα ανάμεσα τους. Αυτή η γυναίκα στα δεξιά δεν έχει σκιά. Κοιτάξτε πολύ προσεκτικά αυτή την εικόνα. Μπορείτε να βρείτε έναν περίεργο μονόκερο. Στην πραγματικότητα, όλοι οι μονόκεροι είναι περίεργοι, αλλά αυτό σίγουρα δεν ανήκει εδώ. Η Άννα ζωγράφιζε ένα παγκάκι σε μια αποβάθρα. Ξαφνικά είδε έναν όμορφο άντρα σε μια βάρκα. Είχε μια μακρά οπτική επαφή, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Αλλά όταν η βάρκα του έφυγε, η Άννα γύρισε και παρατήρησε ότι η τσάντα της είχε κλαπεί. Ο κλέφτης δεν μπορεί να πήγε μακριά, σκέφτηκε και ζήτησε βοήθεια από τον τοπικό φύλακα. Βρήκαν 4 υπόπτους στην αποβάθρα, μπορείτε να εντοπίσετε τον κλέφτη. Αυτή τη γυναίκα εδώ πέρα. Τα πόδια της είναι λερωμένα με την ίδια μπογιά που η Άννα χρησιμοποίησε για να βάψει το παγκάκι. Μια μέρα, ο detective Mike δέχτηκε ένα τηλεφώνημα. Μια γυναίκα φώναζε «Βοήθεια, παρακαλώ, με έχουν ληστέψει». Ο Μάικ έφτασε στο διαμέρισμά της και τη βρήκε καθισμένη σε μια καρέκλα, δεμένη και φημωμένη. Είπε ότι 2 άντρες είχαν μπει μέσα από το παράθυρο, την είχαν δέσει και της είχαν πάρει όλα της τα χρήματα. «Πώς έμοιαζαν?» ρώτησε ο Μάικ. Η γυναίκα δεν είχε ιδέα γιατί φορούσαν και οι 2 μάσκες. Αφού άκουσε την ιστορία, ο Μάικ συνέλαβε τη γυναίκα. Γιατί? Τα χέρια και το στόμα της ήταν δεμένα. Δεν θα μπορούσε να κάνει το τηλεφώνημα μόνη της. Η Τζέσικα ξύπνησε σε ένα ανατριχιαστικό υπόγειο. Έψαξε τον χώρο και βρήκε μερικά παλιά έπιπλα και έναν παλιό καθρέφτη. Ξαφνικά παρατήρησε 3 πόρτες, αλλά πίσω από κάθε πόρτα υπάρχει ένα επικίνδυνο τέρας. Το πρώτο τέρας έχει την ικανότητα να μετατρέπει τα ζωντανά όντα σε πέτρα. Το δεύτερο τέρας είναι πολύ θυμωμένο και δυνατό. Και το τρίτο τέρας έχει δηλητηριώδη δόντια. Μπορείτε να βοηθήσετε την Τζέσικα να επιλέξει τη σωστή πόρτα. Η Τζέσικα πρέπει να ανοίξει την πρώτη πόρτα. Να δείξει τον καθρέφτη στο τέρας, ώστε να μετατραπεί σε πέτρα και στη συνέχεια να δραπετεύσει. Κοιτάξτε αυτό το μοτίβο πολύ προσεκτικά. Μπορείτε να εντοπίσετε ένα περίεργο φάντασμα. Αυτό το μικρό ανθρωπάκι εδώ πέρα. Η Ερίκα εκπαιδεύει τίγρης και λιοντάρια, αλλά δυστυχώς ένα από αυτά δραπέτευσε σήμερα το πρωί. Κοιτάξτε προσεκτικά αυτή τη φωτογραφία. Μπορείτε να δείτε την τίγρη. Η τίγρη στέκεται μπροστά από την αφίσα, στην αριστερή γωνία.